Οδηγήθηκε εκτάκτο σήμερα παρουσία και του αρχηγού τη Εθνική Φρουρά το θέμα που αποκάλυψε στι 24 Σεπτεμβρίου η εφημερίδα Σημερινή τη Κυριακή για αγορά και τοποθέτηση μοσαϊκών από τα κατεχόμενα μέσω τη παράνομη λατόμευση που γίνεται στον Πενταδάκτυλο για την επέκταση του μνημείου των Ηρών του 1974 στον τύμβο τη Μακεδονίτη Σα. Το έργο είχε ολοκληρωθεί το 2011 και σύμφωνα με τα όσα είχε δηλώσει ο εργολάβο τη Σημερινή, αυτό ήταν σε γνώση του αρμόδιου Υπουργείου. Μιλώντα στην Επιτροπή Άμυνα τη Βουλή, ο Υπουργό Χριστόφορο Φωκαίδη είπε ότι έρευνα που διέταξε βρίσκεται σε εξέλιξη. Ορισμένε αποφάσει του παρελθόντο μα ταλαιπωρούν μέχρι σήμερα και προκαλούν τον κοινό αίσθημα. Έχουμε ευαισθησίε και αποτρέπουμε ανάλογε ενέργειε σε στρατόπεδα. Ερωτηθήσα από την βουλευτή του Ακέλα, Ελένη Μαύρου, πώ ασφαλίζεται ότι σήμερα δεν υπάρχουν υλικά από τα κατεχόμενα σε στρατόπεδα, αφού ο κανονισμό τη πράσινη γραμμή το επιτρέπει, ο Υπουργό αρκέστηκε να απαντήσει πω υπάρχουν τρόποι. Εφόσον διαπιστώσουμε αυτέ τι αδυναμίες με πιθανόν προτάσεις νόμου ή και με νομοσχέδιο το οποίο θα ζητήσουμε να μπορέσουν στο μέλλον να απαλληφθούν γιατί θεωρούμε ότι είναι άκρος απαράδεκτο όχι μόνο από ηθική, αλλά και από οικονομική πλευρά να υπάρχει αυτή η διαδικασία. Ενώπιον τη Επιτροπή, στέθηκε και το οικονομικό σκέλο του θέματο, αφού οι Ελληνοκύπροι επιχειρηματίε επιβάλλεται να καταβάλουν ΦΠΑ στα κατεχόμενα, σε αντίθεση με του Τουρκοκύπρου που δεν καταβάλουν στι ελεύθερε περιοχέ.